Κυρία Λάμπρου, σήμερα εδώ έξω από τον ΟΕΔ, το Σωματείο Ξενοδοχείου Υπαλλήλων της ΚΟ, μετά από μια καλή σεζόν, όπως λένε τα στατιστικά, είναι εδώ για να διαμαρτυρηθεί παρόλα αυτά για κάποια πάγια αιτήματα των εποχικών υπαλλήλων. Ένα από αυτά είναι και 600 ευρώ Ταμείο Ανεργίας για όλους χώρους και προϋποθέσεις. Η ανεργία. Ένα λοιπόν από τα σημεία που φύγεται σήμερα εδώ με αυτή την διαμαρτυρία. Όντως έτσι είναι, ένα από τα συνθήματα. Να πούμε καταρχάς ότι η σημερινή κινητοποίηση είναι στα πλαίσια της πανελλαδικής απεργίας που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία Εργαζομένων Τουρισμού Επισιτισμού. Αυτές οι κινητοποίησεις γίνονται σε όλη τη χώρα. Απέναντι που και έτσι εισηγητικά εσείς ξεκινήσατε, ότι η σεζόν του 2021 έκλεισε με πολύ θετικό πρόσημο σε σχέση με τις αφίξεις και την αύξηση των ρεκόρ σε ό,τι αφορά την κερδοφορία των μεγάλων ξενοδοχών και των μεγάλων τουριστικών πρακτόρων. Ακόμα και ο Οκτώβρης του 2021 ήταν, λέει, καλύτερος από τον Οκτώβρη του 2019. Όμως αυτό σε εμάς τους εργαζόμενους, στα εποχικά ξενοδοχεία, μεταφράστηκε τελείως διαφορετικά. Σε πολλές περισσότερες ώρες εργασίας, δεκάωρο, δωδεκάωρο, το οποίο ήταν καθεστώς, με μειώσεις μισθών, και ενώ μια σεζόν τελείωσε, εμείς φανταστείτε ότι καλούμαστε να ζήσουμε με 3 και 4 χιλιάρικα για 12 μήνες μέχρι να ξαναρχίσει αυτή η σεζόν. Που όπως βγήκανε μάλιστα και διαφημίζουν ότι η σεζόν του 2022 θα είναι πολύ μεγαλύτερο κόσμο σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Προφανώς και εμείς θέλουμε να υπάρχει η σεζόν. Διάρκεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποδεκτούμε και τις συνθήκες εργασίας γαλέρας που ζήσαμε και φέτος και τα προηγούμενα χρόνια, με χειρότερες βέβαια συνθήκες εργασίας αυτή τη φετινή χρονιά. Μιλάμε για το επίδομα ανεργίας, που θυμίσουμε ότι και μέσα πριν κάνα 2 μήνες είχε βγει ότι θα ισχύει ακόμα, αν και μετά την καταγραφή και καταλαβαίνετε ότι θα γινόταν χαμός στην κυριολεξία αν φέτος δεν μπαίναμε επιδότηση ανεργίας. Είναι σε ισχύ αυτός ο νόμος. Εμείς λέμε λοιπόν ότι το σύνθημα 600 ευρώ για όλους τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις είναι αναγκαίο, είναι επιτακτικό, αφορά την επιβίωσή μας, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Η ανεργία δεν είναι επιλογή μας. Σε αυτό λοιπόν θα πρέπει να πούμε ότι ο ΑΕΔ, ο οργανισμός του ΑΕΔ, η κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει αυτά τα μέτρα, ενός λογαριασμούς της ΔΕΗ, με ένα σωρό ζητήματα και προβλήματα που έχουν τα εργατικά λαϊκά σπίτια, τα εργατόσπιτα των ξενοδοχοϋπαλλήλων, πραγματικά κάπως να βγάλουμε αυτό το χειμώνα. Κυρία Μακρύ, δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός υπαλλήλων, αυτοί που ανήκαν στον όμιλο Κυπριώτη και που φέτος δεν κατάφεραν να πάρουν μεροκάματο, δεν κατάφεραν να εργαστούν. Το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων δεν έχει σταματήσει να μάχεται και για τα δίκαια αιτήματα αυτών των ανθρώπων. Και ο αγώνας σε αυτή την περίπτωση και η διεκδίκηση για την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων του ομίλου, των 700 περίπου εργαζομένων του ομίλου Κυπριώτη, συνεχίζεται. Είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση το πώς συμπεριφέρθηκε ο ίδιος ο όμιλος απέναντι στους εργαζόμενους, αδιαφορώντας για τα αιτήματα, αδιαφορώντας για τις αιτήσεις συναντήσεων, προκειμένου οι εργαζόμενοι να ενημερωθούν για το μέλλον της εργασίας τους. Όχι για κάτι άλλο πιο ιδιαίτερο και πιο σοβαρό, αλλά είναι και χαρακτηριστική περίπτωση πώς συμπεριφέρθηκε συνολικά η κυβέρνηση και στον όμιλο Κυπριώτη, που τον άφησε ανενόχλητο στο σύνολο όλης αυτής, σε όλη τη διάρκεια αυτής της διεκδίκησης, να μην τον πιέζει για οτιδήποτε αφορά τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, και ένα από αυτά είναι το δικαίωμά τους να εξασφαλιστεί εισόδημα, όχι μόνο την περίοδο που ήταν κλειστός, αλλά και την περίοδο αυτή που οι εργαζόμενοι πλέον παραμένουν όχι απλά ξεκρέμαστοι, αλλά χωρίς στον ήλιο μοίρα, ας πούμε, αφού τα 50 ένσημα που επικολλήθηκαν, που δεν επικολλήθηκαν ονομαστικά μόνο από την αποζημίωση ειδικού σκοπού, δεν καλύπτουν αυτούς τους συναδέρφους που μείνανε εκτός δουλειάς χωρίς να φταίνε οι ίδιοι, αλλά με υπαιτιότητα του ομίλου που τους άφησε χωρίς δουλειά. Δεν καλύπτουν, όπως είπα, το δικαίωμα της αίτησης για επιδότηση ανεργίας, που αυτό σημαίνει ότι αρκετοί από τους συναδέρφους του ομίλου αυτή τη στιγμή μένουν με το εισόδημα αν πήραν τις προηγούμενες σεζόν, και με τα 534 επί 2 της φετινής με τον Μάιο-Ιούνιο. Ας απαντήσουν όσοι ευθύνονται για αυτή την
εξέλιξη, εάν μπορεί ένας άνθρωπος να ζήσει με 1060 ευρώ τον χρόνο. Εμείς λοιπόν δεν θα αφήσουμε κανέναν σε ήσυχο, απαιτώντας οι εργαζόμενοι άνεργοι, αυτό που είπε και η πρόεδρος του Σωματείου και του Εργατικού, να έχουν δικαίωμα στην επιδότηση ανεργίας, να έχουν δικαίωμα σε εισόδημα και σε αξιοπρεπή επιβίωση. Σε μεγαλοεπιχειρηματίες και σε ομίλους και σε εξοπλιστικά, να δοθούν στους άνεργους και σε αυτούς και στους εργαζόμενους που έχουν ανάγκη να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειές τους.